Και πάμε στην Γεωργία τη Μακάκη. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στα Λιοντάρια. Όχι, δεν κάνω λάθος, είναι στην πλατεία των Λιονταριών. Καλησπέρα, Γεωργία, καλησπέρα και στον Αντιδήμαρχο. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από το Χριστουγεννιάτικο κάστρο. Ήρθαμε δίπλα από τη Λότσια. Βλέπετε το σκηνικό, είναι παραμυθένιο, είναι γιορτινό. Έχω δίπλα μου τον κύριο Νασασάκη, τον Γιάννη, τον Αντιδήμαρχο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στους τηλεθεατές μας και στον κύριο Δασκαλάκη. Ωραίες μέρες για το Ηράκλειο. Φροντίσαμε στο να είναι και το σκηνικό κατάλληλο, ώστε να χαρούν πράγματι οι δημότες αυτές τις ωραίες μέρες και να έχουν μετά από πολλές περιπέτειες και από περιόδους που μας ταλαιπωρήσανε, καλύτερες στιγμές. Βήμα-βήμα, νομίζω, τα τελευταία χρόνια έχει προοδεύσει η πόλη. Αυτό σχολιάζεται κάθε χρόνο, ότι γίνεται ένα βήμα βελτίωσης στην εικόνα που έχει η πόλη στις γιορτές. Και όλο αυτό δένει πολύ καλά και με το σκηνικό των πεζοδρομήσεων. Οι αναπλάσεις, οι τελευταίες, έδειξαν ένα άλλο πρόσωπο για το Ηράκλειο και είμαι πολύ χαρούμενος προσωπικά, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ήταν κάτι που πραγματικά στις καλύτερες μας προσδοκίες δεν το περιμέναμε. Μία μεταμόρφωση της πόλης που ήρθε να δέσει, να κουμπώσει με όλη την καλή δουλειά που έγινε στο Ηράκλειο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά. Σήμερα βεβαίως κάνει λίγο κρύο και δεν έχει πολλή κίνηση το κέντρο της πόλης. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα λόγω του κρύου, πραγματικά, αλλά επειδή περπατάω στο κέντρο πολύ τακτικά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν χωράτε να περάσετε πολλές φορές από τους εμπορικούς δρόμους και οι Ηρακλείωτες από μόνοι τους έχουν επιλέξει το τι θέλουν για το μέλλον του Ηρακλείου. Δεν υπάρχει λόγος να ξαναμπλέξουμε με αυτοκίνητα, με καυσαέρια, με θόρυβο. Ας χαρούμε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, αυτούς τους ωραίους πεζοδρόμους που πάντως, έχουν δημιουργηθεί. Πάντως, κύριε Αναστασάκη, μιας και το ανοίγετε το θέμα. Μιας και το ανοίγετε το θέμα. Υπάρχουν και παρακαλώ αρκετοί πολίτες και κυρίως έμπεροι που λένε ότι οι πεζόδρομοι θα μπορούσαν να ήταν πεζόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας από εδώ και πέρα, όπως εξ αρχής τουλάχιστον αυτό έλεγε η μελέτη. Προσέξτε, δυστυχώς, όπως μπορείτε να θυμηθείτε για τους τελευταίους δύο μήνες που είχαμε πολλές παραβατικές συμπεριφορές και μπαίνανε γιοταχή στους πεζοδρόμους, αλλοιώνεται πλήρως η μορφή και των έργων, αλλά και η εικόνα της πόλης. Δεν υπάρχει πια αυτή η ανεμελιά για να περπατήσεις ήσυχα, να έχεις τα παιδιά σου ελεύθερα. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Πάω 4 χρόνια πίσω, όταν σχολιαζόταν αρνητικά το Ηράκλειο για τον ελλιπή στολισμό του ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Εγώ δεν θέλω να με πάτε τώρα εκεί. Πρέπει να καταλαβαίνουμε δεν την καταλαβαίνουμε δεν είναι όμορφο το Ηράκλειο. Κύριε Δασκαλάκη, σας θέλω να μαθαίνει ο κόσμος την αιτία που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ισχύει το παράδοξο, ακόμα και ο εορταστικός διάκοσμος, τα λαμπάκια τα χριστουγεννιάτικα, να τα αγοράζουμε όχι από το γενικό κουμπαρά του Δήμου, αλλά από τον κουμπαρά των δημοτικών τελών, τα οποία επειδή είναι χαμηλά, έχουν και μικρό κουμπαρά. Επομένως, μέσα από τον ίδιο κουμπαρά προσπαθούμε να κάνουμε τις επεκτάσεις του δικτύου φωτισμού της ΔΕΗ, τις οποιασδήποτε δαπάνες έχουν να κάνουν με την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον αγοράζουμε τον εορταστικό στολισμό. Προφανώς δεν φτάνουν τα χρήματα. Επιλέξαμε λοιπόν έξυπνες λύσεις, ώστε με λίγα χρήματα να έχουμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο αυτό θα επεκτείνεται και θα φτάσουμε και στην τελευταία γειτονιά του Ηρακλείου. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε ταυτόχρονα και με ένα μαγικό ραβδί. Δεν γίνεται. Δείξαμε δείγματα γραφής από το κέντρο. Δρόμο, επεκτείνεται η παρέμβασή μας και το ίδιο θα γίνει σε όλες τις γειτονίες του Ηρακλείου. Όλοι, όποιος και να είναι δημοτική αρχή μετά τις εκλογές, θα πρέπει να συνεχίσει στο ίδιο μοντέλο, ώστε κάθε χρόνο να εμπλουτίζει το οπλοστάσιο του τμήματος ηλεκτροφωτισμού με νέα υλικά. Πάρουμε εικόνες από το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων, που έχει έναν εξαιρετικό διάκοσμο. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι είναι ίσως μια από τις πιο ωραία στολισμένες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εκεί είναι η Βίκη Παπαδογιαννάκη και ο εικονολήπτης μας ο Αντώνης ο Ιγκλεζάκης. Και βρισκόμαστε στην καρδιά του Βενετσιάνικου λιμανιού. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα σας από το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά από τα ενετικά νεόρια, τα οποία μάλιστα σύντομα αναμένεται να ανακατασκευαστούν.
σε ένα σημείο το οποίο πράγματι αποτελεί επίκεντρο του φετινού χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της πόλης των Χανίων. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την περσινή χρονιά, συνεχίστηκε και φέτος και μάλιστα πιο διευρυμένη αυτή τη φορά, όπως θα μπορέσετε να δείτε και από τα πλάνα που σας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Εγκλησάκης. Ο Δήμος Χανίων, λόγω του ότι η δημοτική αγορά είναι πια ένα εργοτάξιο εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασής της, επέλεξε αυτό το σημείο της πόλης προκειμένου να μεταφέρει εδώ τον παλμό των εκδηλώσεων. Σίγουρα το λιμάνι είναι πρωτίστως γοητευτικό, πιο γοητευτικό θα έλεγα αυτές τις μέρες, πιο λαμπερό. Έχουν φωτιστεί, όπως μπορείτε να δείτε, όλα τα σκάφη τα οποία είναι δεμένα από τα νεόρια μέχρι και το κεντρικό λιμεναρχείο, στο σημείο δηλαδή σχεδόν μπροστά από τον φάρο, ενώ αντίστοιχος είναι ο διάκοσμος και των καταστημάτων που βρίσκονται σε όλο το μήκος της προβλήτας του Ενετικού Λιμανιού. Εδώ όμως, εκτός από το χριστουγεννιάτικο στολισμό, είναι και το επίκεντρο των εκδηλώσεων. Στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης, στο μεγάλο αρσενάλι, δράσεις για μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών, με τον Δήμο Χανίων να προσπαθεί να δώσει τον τόνο και να δημιουργήσει έναν πόλο έλξης για τις γιορτές. Ταυτόχρονα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης στην πλατεία του Γιαλί Τζαμί προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τις προηγούμενες μέρες που το επέτρεψαν και οι καιρικές συνθήκες. Είδαμε εικόνες που κατά τα άλλα παρέπεμπαν στην καλοκαιρινή περίοδο πραγματικά, ευνόησαν και οι θερμοκρασίες και μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν πλήθος χανιωτών που βρέθηκε εδώ. Και κατά τα άλλα έχει αξία να πω, Μάνο, κυρίες και κύριοι, ότι κάνει μια σημαντική προσπάθεια και αξίζει να την αναφέρουμε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, γιατί ο Δήμος δίνει τον τόνο και προσπαθεί να καλέσει τον κόσμο σε αυτές τις χριστουγεννιάτικες δράσεις. Το Επιμελητήριο όμως με τη σειρά του προσπαθεί να ενισχύσει τις ντόπιες επιχειρήσεις και να τονώσει την τοπική αγορά. Γι' αυτό και όλες τις ημέρες θα γίνονται στην πόλη διάφορα μουσικά δρόμενα, συναυλίες σε κομβικά σημεία, σε εμπορικούς δρόμους. Σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει η πρώτη συναυλία του Μάνου Μαλαξιανάκη έξω από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων. Δεν το επέτρεψαν όμως οι καιρικές συνθήκες, οπότε θα γίνει αύριο, καιρού επιτρέποντος φυσικά, ενώ ανάλογες δράσεις θα έχουμε και την ερχόμενη Παρασκευή και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Κάτι αντίστοιχο θα διοργανωθεί και στην Παλαιόχωρα, όπως επίσης και στο Καστέλι Κισάμου. Και αυτό για να κατέβει ο κόσμος στην πόλη και στις κομοπόλεις αντίστοιχα της Παλαιόχωρας και της Κισάμου, και παράλληλα με τις αγορές του, τις χριστουγεννιάτικες αγορές, να χαρεί και ένα διαφορετικό κλίμα. Ο κόσμος έχει ανάγκη, το επαναλαμβάνουμε αυτό, Μάνο, να βγει από τα σπίτια του, ακόμη και αν δεν είναι δυνατές οι αγορές ή και αν οι αγορές είναι περιορισμένες. Μία βόλτα στις στολισμένες πόλεις του νησιού μας σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες, για να ζήσουν έτσι λίγο διαφορετικά τη γιορτινή περίοδο πέρα και μακριά από τα άγχη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι δράσεις να καλέσουν τον κόσμο. Θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο και με την πρώτη του Εμπορικού Συλλόγου για να αναθερμανθεί η αγορά τις προηγούμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Φαίνεται ότι υπήρξε κίνηση και στην αγορά των Χανίων, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Κρήτης. Υπήρξε αυξημένη κίνηση και το Σάββατο και χθες, οπότε και τα καταστήματα λειτουργήσαν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις βραδινές ώρες. Ο κόσμος έκανε τις αγορές του. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η περίοδος των εορτών και των Χριστουγέννων και, και της Πρωτοχρονιάς. Και βλέπουμε και εικόνες από το στολισμένο Ρέθυμνο, κύριε Κλαψινά. Ναι, ναι, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το Δήμο φέτος και πέρυσι είχε γίνει, αλλά φέτος νομίζω ξεπέρασαν τον εαυτό τους.